αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων και σωματείων της πόλης μας, εκπρόσωποι των εθνικοτοπικών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων, η απόψινή σας παρουσία μας τιμά ιδιαίτερα. Είναι καθήκον μας να σας ακούσουμε, να σας ακούμε συνεχώς, να ακούμε τα αιτήματά σας, τα προβλήματά σας, τις ανησυχίες σας, να τα προβάλλουμε στη Βουλή, στην Περιφέρεια, στον Δήμο, να παλεύουμε μαζί σας για την επίλυσή τους. Το περιεχόμενο της πρόσκλησής μας δεν είναι τυχαίο. Η Πετρούπολη χαρακτηρίζεται κατά το ποσοστό νεολαίας της, το δείχνουν άλλωστε και οι τελευταίες απογραφές. Άρα οι υποδομές υγείας, πολιτισμού, αθλητισμού, καθώς επίσης και η ποιότητα ζωής του λαού, είναι ζητούμενο για τους κοντροφυλιώτες. Τα τελευταία χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλά ζητήματα που ταλανίζουν το λαό της πόλης. Χαρακτηριστικά είναι τα προβλήματα με τη σχολική στέγη, την δημιουργία της κομματερής πάνω στην ήδη υπάρχουσα, την υποβάθμιση των πολυγιατρίων του προηλήνικα, τη μη κατασκευή του δημοτικού σταδίου και άλλα. Προβλήματα που τόσο ως διοίκηση, αλλά και τώρα ως αντιπολίτευση τα αναδείξαμε εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, με επερωτήσεις, συγκεντρώσεις, μάζεμα υπογραφών, κινητοποιήσεις. Γιατί για εμάς είναι ζητούμενο και πρέπει να διαμορφώνει κριτήριο ψήφου το τι κάνει μια δημοτική αρχή για να αναδείξει τις αιτίες των προβλημάτων που ταλανίζουν το λαό. Τι πρωτοβουλίες παίρνει για να επιδιώξει τη λύση των προβλημάτων. Αν πρωτοστατεί στην οργάνωση της πάλης του λαού και στηρίζει τα αιτήματά του και τον αγώνα του. Αν δηλαδή μια δημοτική αρχή εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική ή αν στέκεται εμπόδιο στην υλοποίησή της. Αν συμφωνεί με αυτήν ή αν την καταδικάζει και την πολεμάει. Στην Πετρούπολη έχουμε μια συνδιοίκηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, η οποία από την πρώτη τώρα στιγμή έδειξε με ποιανού τα συμφέροντα είναι. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς. Την προσπάθεια αύξησης των τελών και των συνδρομών στις δομές πολιτισμού, αθλητισμού, την προώθηση της ανταποδοτικότητας δηλαδή, που αν δεν ήταν οι εκλεγμένοι της λαϊκής εισπύρωσης να μπλοκάρουν την προσπάθεια αυτή, θα είχε ήδη γίνει πράξη. Τις απολύσεις συμβασιούχων στις δομές αυτές που εργάζονταν για πάνω από 12 χρόνια ή τις νέες συμβάσεις που βάζει να υπογράφουν οι συμβασιούχοι που δεν προβλέπονται όλοι οι μισθοί καθώς επίσης και η ασφάλισή τους. Μη συζητήσουμε βέβαια και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την απόφαση που με πρότασή μας μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για στελέχωση με γιατρούς. Παρά τα όσα όλα όμως αποφασίστηκαν, δεν έγινε ούτε μία δυναμική και ουσιαστική παρέμβαση στην κυβέρνηση για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, το δικαίωμα οι πετροπουλιώτες να έχουν ένα σύγχρονο κέντρο υγείας. Βέβαια δεν είναι κάτι που μας προκαλεί εντύπωση. Για κανένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους αυτής της πόλης, που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής τους, δεν έχει αντιδράσει το παραμικρό η Δημοτική Αρχή. Ή μήπως πιστεύει κάποιος ότι η σημερινή συνδιοίκηση θα έρθει σε ρήξη με τον εκλεκτό Περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Πατούλη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του πετροπουλιώτικου λαού. Για να δούμε λοιπόν και το ζήτημα της κομματερής. Ενώ έχουμε τη δημιουργία μιας τρίτης κομματερής, επί της ουσίας έναν νέο περιφερειακό σχεδιασμό που προωθεί την καύση των απορριμμάτων, η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε δύο μισάωρους αποκλεισμούς της κομματερής τα τρία τελευταία χρόνια και αυτούς, για να λέμε και την αλήθεια, με το στανιό, μετά από συνεχείς πιέσεις δηλαδή και παρεμβάσεις. Οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση πράξαμε αυτό που υποσχεθήκαμε στην ομιλία μας την ώρα των αποτελεσμάτων της δεύτερης Κυριακής πριν από περίπου 4 χρόνια. Να είμαστε η φωνή του λαού, να ασκούμε αντιπολίτευση από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των λαϊκών συμφερόντων απέναντι στο κράτος, απέναντι δηλαδή στην κυβέρνηση, στην περιφέρεια, στη διοίκηση του Δήμου. Δίνουμε υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά να αναδεικνύουμε τα λαϊκά προβλήματα, να ενημερώνουμε τον λαό και να βρισκόμαστε δίπλα του, να παλεύουμε πλάι του. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι υπάρχουν σωματεία, φορείς, σύλλογοι που προβληματίζονται, που αγωνιούν, που δεν συμβιβάζονται με αυτό που κυβέρνηση, περιφέρεια και Δήμος προβάλλουν ως δεδομένο, που πιστεύουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Σας καλούμε λοιπόν όλους σε κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε όλα. Σας καλούμε να μας εμπιστευτείτε, να αξιοποιήσετε την πείρα σας και μαζί να αγωνιστούμε για τη ζωή που μας αξίζει. Καλή συνέχεια σε όλους σας.